τρελαθεί? Τι είναι αυτά που λες? Ο Στέφανος δεν πρέπει να πληρώσει για κάτι που δεν έκανε. Και πρέπει να το πληρώσεις εσύ? Πρέπει να τον βοηθήσω. Να τον βοηθήσουμε, Γρηγόρη μου. Όλοι να βοηθήσουμε. Αλλά όχι έτσι. Και αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος? Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Αθηνά, άκουσέ με. Δεν θα σ' αφήσω να το κάνεις. Μπορεί να μην λείψεις τα λοιπάσματα, αλλά έχεις μια οικογένεια πίσω σου. Έχεις γυναίκα και παιδί, εμάς δεν μας σκέφτηκες. Θα φροντίσω να μην σας λείψει τίποτα. Θα κοιτάξω να συνεννοηθώ με το Θωμά. Όχι, δεν θα το κάνεις. Εγώ δεν θα σ' αφήσω να το κάνεις. Το Στέφανο τον αγαπάω. Αλλά αγαπάω και το γιο μας, το δικό μας το παιδί, δεν το σκέφτηκες? Ε? Πώς θα νιώσει όταν όλοι μάθουνε ότι ο πατέρας του είναι στη φυλακή για φόνο? Ε, πώς θα το διαχειριστεί ότι εσύ θυσιάστηκες για τον Στέφανο και όλοι θα τον βλέπουν και θα ξέρουν ότι αυτός είναι ο γιος του Φωνιά? Όχι, 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 άκουσέ με αγάπη μου, άκουσέ με, ξέρω. Ξέρω ότι θέλεις να βοηθήσεις τον ανιψιό μας. Και είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος, έχεις σπουδαία καρδιά και σε θαυμάζω γι' αυτό. Αλλά δεν θα πάρεις εσύ επάνω σου ένα φόνο, όχι έτσι. Ο Στέφανος θα δικαιωθεί. Δεν θα δικαιωθεί. Γιατί το λες? Εκτός αν πιστεύεις ότι είναι ένοχος. Όχι, δεν είναι. Ε τότε, Γρηγόρη μου, αγάπη μου, ο Θεός δεν θα αφήσει να γίνει αυτή η αδικία. Θα βγει η αλήθεια στο φως και θα βρεθεί ο πραγματικός ένοχος. Εγώ είμαι ο πραγματικός ένοχος, Αθηνά.